Κόλαση φωτιάς έχει τη λήξη απάκρι σ' άκρη το ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Λεωφόρο Κνωσού. Το υπόγειο, το ισόγειο και ο όροφος της πτέρυγας που χρησιμοποιείται από τις διοικητικές υπηρεσίες του Βενιζελίου έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Η περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο, το νοσοκομείο, τη Λεωφόρο Κνωσού και τη Φορτέτσα καλύπτονται από πυκνό πέπλο καπνού. Κάτοικοι έντρομοι προσπαθούν να δουν τι συμβαίνει τη στιγμή που τα πυροσβεστικά οχήματα καταφθάνουν το ένα μετά το άλλο. Εμβρόντιτοι οι πυροσβέστες βρίσκονται μπροστά σε φοιτητές που τους εξηγούν ότι πρόλαβαν να βγουν την τελευταία στιγμή από την εστία όπου διαμένουν. Και κατεβήκαμε κάτω, ήμασταν 8 άτομα. Ένα συναγερμός κάπου υπήρχε, δεν ακουγόταν ιδιαίτερα δυνατά. Και μετά μπήκαμε πάλι μέσα χτυπώντας πόρτες, φωνάζοντας «Ξυπνήστε, βγείτε έξω». Αυτό. Και πολύ καπνό και ήταν σχεδόν αποκνητική ατμόσφαιρα. Αλλά βγήκαμε όλοι, μάλλον. Υπολογίζουμε τώρα, δεν ξέρω. Ακούσαμε την πυροσβεστική και βγήκαμε. Χτυπούσε και ένας συναγερμός. Οι πρώτοι πυροσβέστες που μπήκαν στο κτίριο με φιάλες οξυγόνου κατευθύνθηκαν στους κοιτώνες, όμως στάθηκε αδύνατο να ψάξουν ένα προς ένα τα δωμάτια τη στιγμή που η φωτιά έκαιγε ανεξέλεγκτη. Επί τόπου στήθηκε ολόκληρος μηχανισμός, μέχρι αρχές να βεβαιωθούν ότι δεν είχε εγκλωβιστεί μέσα κάποιος φοιτητής είτε κάποιος άστεγος από όσους συχνά διανυκτερεύουν στο χώρο του Πανεπιστημίου. Κανείς δεν νομίζω να ξέρει πώς ξεκίνησε, γιατί κοιμόμασταν, ας πούμε, οι περισσότεροι, οπότε δεν ξέρω. Οι διασωθέντες ανέφεραν στους πυροσβέστες ότι πολλοί φοιτητές έλειπαν το Σαββατοκύριακο, όμως μεσολάβησαν πολλές ώρες αγωνίας μέχρι οι αρχές να ελέγξουν τη λίστα και να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με όλους τους απόντες. Είμαι από τους πρωτοετής, οπότε δεν ήξεραν ότι το δωμάτιό μου ήταν γεμάτο, ότι είχε κόσμο. Και ο συγκάτοικός μου και αυτοί που ήταν από δίπλα μου έλειπαν για αυτές τις μέρες, θα ξανάρθουν αργότερα. Την ίδια στιγμή, με αγωνία και αυτοθυσία, στελέχη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο Μωυσής Μιλωνάς, ο Χαράλαμπος Φασουλάς και οι συνεργάτες τους μπαίνουν στο κτίριο και βγαίνουν κρατώντας στα χέρια τους ό,τι μπορούσαν να κουβαλήσουν από υπολογιστικά συστήματα και μικροσκόπια. Την ίδια στιγμή, αστυνομικές δυνάμεις διαμορφώνουν ζώνη ασφαλείας σε μια ακτίνα πολλών χιλιόμετρων γύρω από το φλεγόμενο κτίριο, διακόπτοντας την κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κνωσού υπό τον κίνδυνο έκρηξης. Είναι επικίνδυνη η κατάσταση, διότι το κτίριο είναι μεταλλικό και είναι προκάτω, όπως σας είπα. Οι πυροσβέστες επιχειρούν με μεγάλη προσοχή. Οι πυροσβέστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, στείνοντας σύστατη γραμμή άμυνα στις πτέρυγες του κτηρίου, όπου στεγάζονται οι συλλογές και τα εργαστήρια του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, όπου είναι αποθηκευμένες μεγάλες ποσότητες συνοπνεύματος και βρίσκονται εγκαταστάσεις με προπάνιο, καθώς ήταν μεγάλος ο κίνδυνος ανάφλεξης εξαιτίας του τεράστιου πυροθερμικού φορτίου. Και καταφέρανε και την κρατήσανε τη φωτιά ακριβώς δίπλα από τα βαρέλια του συνοπνεύματος. Με αγωνία, γιατροί και νοσηλευτές έβλεπαν τα σύννεφα του καπνού να πλησιάζουν στο Βενιζέλιο, που τέθηκε σε συναγερμό ενώ κινητοποιήθηκε ολόκληρος ο μηχανισμός που θα υλοποιούσε σχέδιο εκένωσης σε περίπτωση ανάγκης. Αν έγινε ο καπνός, είχαμε τεράστια προβλήματα, υπήρχε και πλάνο να εκενωθεί το νοσοκομείο. Από τις 11.30 το πρωί το τμήμα επειγόντων περιστατικών έκλεισε και η εφημερία μεταφέρθηκε στο Παγνί. Την ίδια ώρα κλιμάκια γιατρών βρέθηκαν δίπλα στους ασθενείς, ελέγχοντας όλους τους θαλάμους για τυχόν αναπνευστικά προβλήματα.